Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Φουντούλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε για την ενεργειακή ένδυα. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι προτάσεις έχετε για τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, όπως είναι η Ελλάδα? Είπατε ότι είχατε μία επικοδομητική συζήτηση με τους υπουργούς στο Συμβούλιο. Στην Ελλάδα, τον επερχόμενο χειμώνα, οι πολίτες θα πληρώνουν πιο ακριβά την ενέργεια με την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% και την εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Επιπλέον, φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στα καύσιμα. Το αποτέλεσμα θα είναι χιλιάδες οικογενειών να μην έχουν πρόσβαση σε θέρμανση και θα καταφεύγουν σε τρόπους που είναι περισσότερο ρηπογόνοι, όπως είναι η καύση ξυλίας. Επίσης, θα έχουμε οικογένειες που δεν θα έχουν ούτε ηλεκτρικό, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Είστε αισιόδοξος για την πορεία της Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή? Εγώ πάλι δεν είμαι, γιατί αυτά τα μέτρα επιβάλλονται στην Ελλάδα από τους δανειστές, οι οποίοι δεν είναι άλλοι παρά οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη, δυστυχώς, είναι μόνο στα λόγια και όχι στα έργα. Ευχαριστώ.